Άρα λοιπόν χρειάζονται γενναία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, χρειάζονται πρώτα απ' όλα άμεσα, εμείς αυτό θεωρούμε, τα ζητήματα των αποζημιώσεων, της επιχορήγησης, της χρηματοδότησης όλων των πληγέντων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και στο 100% οι αποζημιώσεις και για όλους, και όχι να γίνεται αυτή τώρα το αλυσβερίσι και με μικροκομματικά κριτήρια το κάθε κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, να λένε βάλε τόσο, βάλε τόσο, και για να γίνεται διαπραγμάτευση λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω στα ψίχουλα που ζητάνε να δώσουν. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω από την διεκδίκηση του 100% των αποζημιώσεων και για όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Δεν είναι ο άλλος αν έχει πρώτη κατοικία. Εδώ έτσι όπως είναι όλη η Εύβοια, ουσιαστικά και αυτό το σπίτι που έφτιαξε με χίλιους κόπους και το έχει για να έρχεται το καλοκαίρι ή είναι το πατρικό ή οτιδήποτε άλλο που είναι πλέον δεύτερη κατοικία, το χρησιμοποιεί ο άλλος, και επειδή η Ελλάδα έχει τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, έρχεται και το Πάσχα, έρχεται και τα Χριστούγεννα, έρχεται και τα Σαββατοκύριακα, ουσιαστικά σαν πρώτη κατοικία πάλι λειτουργεί. Και δεν είναι τον 21ο αιώνα τώρα να μιλάμε η πρώτη κατοικία και ο άλλος έχει ένα σπιτάκι, ένα σπίτι στο χωριό του και είναι πλούσιος, ότι είναι καπιταλίστας. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους βιοπαλαιστές που έχουν αυτή την ανάγκη. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα μόνο να αποζημιώνονται αυτοί που είχαν καταστροφές από την πρώτη τους κατοικία, αλλά όλοι χωρίς εξαίρεση. Και βεβαίως όλες αυτές οι απαλλαγές, οι διευκολύνσεις που αποφάσισε τέλος πάντων και ανακοίνωσαν αυτές οι υπουργοί της κυβέρνησης, δεν μπορούν να κρατάνε μόνο ένα εξάμηνο. Δηλαδή μετά από ένα εξάμηνο ο κόσμος θα έχει να πληρώσει και τους φόρους και τις δόσεις και το ένα και το άλλο που τον κυνηγάνε από παντού. Πριν μας έλεγε μια κάτοικος εδώ της περιοχής που έχασε και τον άντρα της και παραλίγο να χάσει και το παιδί της προχτές σε αυτή την καταστροφική πλημμύρα, ότι δεν έχει, τις έχουν πάρει το μαγαζί, το ψιλικατζίδικο, τις έχουν πάρει τα πάντα από τους φόρους που πληρώνει τόσα χρόνια. Και θα τις ζητήσουν και πάλι φόρους και δόσεις. Και έχει καταστραφεί και η περιουσία της και το μαγαζί της και το σπίτι της και ο κήπος της, και έχασε και τον άντρα της. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γιατί δυστυχώς όμως αυτή είναι η κοινωνία, είναι η κοινωνία των εκμεταλλευτών, είναι η κοινωνία του κέρδους του καπιταλιστικού, και μη μας λένε τώρα και ο Χαρδαλιάς και ο ένας και ο άλλος για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά πάντα υπήρχαν. Πάντα θα υπάρχει και η έντονη βροχή, η βροχόπτωση, η πλημμύρα, οι αστραπές, οι καταιγίδες. Λοιπόν, αυτά θα υπάρχουν και υπήρχαν πάντα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση, έτσι ώστε να προστατεύεται η περιουσία του κόσμου. Αν είχαν φτιαχτεί οι κήτες των ποταμών, αν είχαν φτιαχτεί τα γεφύρια, αν είχαν φτιαχτεί οι δρόμοι, αν παίρνονταν μέτρα τέτοια έργα αντιδιαβρωτικά που χρειάζονται και είναι απαραίτητα να γίνουν, και μια σειρά άλλα, τέλος πάντων μη τα λέω αναλυτικά τώρα και σας κουράζω, δεν θα είχαμε ούτε θα θρυνούσαμε θύματα.